Σημαντικό σημείο και αυτό για το data project μας, γιατί με την άσκηση αυτή την οποία θα κάνουμε σήμερα, στην ουσία κλείνουμε και το πρώτο μέρος, έτσι. Δηλαδή θα δούμε τώρα τη διαγραφή, που είναι το τελευταίο μέρος του ακρονιμίου CRUD, και αμέσως μετά από το επόμενο μάθημα θα αρχίσουμε σιγά σιγά να το επεκτείνουμε ακόμα και να γίνεται ακόμα μεγαλύτερο το project μας. Οπότε πάμε να δούμε τι μας λέει, να κάνουμε διαγραφή με βάση το ID και λέει να δημιουργήσουμε μια νέα συνάρτηση, η οποία θα λέγεται Delete Pupil by ID, η οποία θα παίρνει ένα Pupil ID και θα διαγράφει τον μαθητή με το συγκεκριμένο ID. Πίσω λοιπόν εδώ στο προγραμματάκι μας, εντάξει, έχουμε φτιάξει το Create Read Update, οπότε θα πάω τώρα εδώ πέρα να πάω να χώσω και αυτήν εδώ τη συνάρτηση. Συνεπώς ξεκινάμε το έργο μας και φτιάχνουμε την Delete Pupil by ID, η οποία θα παίρνει σαν όρισμα, μάντεψε τι, ένα ID, εντάξει, και θα κάνει τη διαγραφή. Τώρα, η πρώτη μας δουλειά είναι να θυμηθούμε ότι πάνω τα δεδομένα μας είναι σε μία λίστα. Ξέρουμε ότι κάνουμε διαγραφή ενός συγκεκριμένου στοιχείου από τη λίστα με την POP, οπότε αυτό που με ενδιαφέρει είναι να βρω σε ποια θέση της λίστας βρίσκεται η εγγραφή με το συγκεκριμένο ID. Οπότε θα του κοπανίσω μια σηριακή αναζήτηση, όπως καταλαβαίνεις, δηλαδή θα πάω και θα του πω ότι για το I να είναι στο range του len της λίστας μου που είναι τα pupils, πήγαινε και κάνει μια σύγκριση του ID που έχεις πάρει σαν όρισμα με το pupils του I, το pupils δηλαδή το τρέχουσα εγγραφή, με το ID. Αν είναι ίδιο λοιπόν, τι ωραία, τι καλά, το βρήκαμε το ID, συνεπώς τώρα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τη διαγραφή, έτσι. Συνεπώς πηγαίνω που λες και του λέω pupils. Και έχουμε αυτή τη συνάρτηση την BOP, τη μέθοδο μάλλον την BOP, η οποία κάνει τη δουλειά. Αλλά πρόσεξε τώρα, έχω κρατήσει στην ουσία κάνοντας τη διαπέραση πάνω στη λίστα και τη θέση, το I δηλαδή, που βρίσκεται συγκεκριμένη εγγραφή. Οπότε του κοπανάω pupils.pop του I και έτσι λοιπόν η συναρτησούλα μου είναι έτοιμη. Αμέσως μετά δεν έχει κανένα νόημα να συνεχίσει να ψάχνει με το for. Συνεπώς μπορώ να του πω break ή να του πω return. Εντάξει, δηλαδή. Δεν του βάζω επιστρεφόμενη τιμή γιατί δεν έχει νόημα. Οπότε και θεωρώ ότι αυτή η συνάρτηση ο προγραμματιστής τη λειτουργεί σωστά, δηλαδή τη διοχετεύει ένα ID που όντως υπάρχει. Συνεπώς τώρα έχουμε τελειώσει. Αυτή είναι η μόνη λειτουργία την οποία θέλουμε να κάνουμε πάνω στο delete. Πάμε πίσω τώρα στο επόμενο, να υλοποιήσουμε τη διαγραφή του μαθητή. Έχει πάλι κάποιες προδιαγραφές. Σου είπα ότι αυτό καθορίζεται βασικά με βάση τις προδιαγραφές. Αλλά όταν φτιάχνουμε ένα πρόγραμμα το οποίο επεξεργάζεται δεδομένα, αποκλείεται να μην έχουμε create, read, update και delete. Δεν υπάρχει περίπτωση καμία. Αυτά τα τέσσερα θα έχουμε, απλώς ο χρήστης, αυτός ο οποίος θα μας έχει προσλάβει, θα μας πει τις λεπτομέρειες για το τι θέλει ακριβώς να γίνεται σε αυτό το πλαίσιο των τεσσάρων βασικών ενεργειών δεδομένων. Ωραία, λέει αρχικά να προτρέπει το χρήστη να επιλέγει αν θέλει να διαγράψει με βάση το επώνυμο ή το ID. Αν ψάξει με επώνυμο, βλέπεις πάλι ας πούμε ότι στην ουσία για να διαγράψω κάτι πρέπει πρώτα να βρω ποιο είναι. Άρα λοιπόν πάλι, όπως και με το update, έχουμε την ίδια λειτουργικότητα. Πρώτα θα ψάξουμε για μια εγγραφή και αμέσως μετά θα τη διαγράψουμε. Τώρα, η επόμενη εκφώνηση είναι ακριβώς η ίδια με αυτό το οποίο κάναμε στο update. Δηλαδή ψάχνουμε με βάση το ID, με βάση το επώνυμο και αν είναι πολλά τα επώνυμα τον βάζουμε να επιλέξει ένα συγκεκριμένο επώνυμο και να κάνει την διαγραφή. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο θα κάνω τώρα εδώ πέρα είναι απλά ότι θα τσιμπήσω λίγο τον κώδικα τον οποίο είχαμε γράψει αναφορικά με το update και απλά θα του κάνω τις απαραίτητες τροποποιήσεις, εντάξει. Και θα διαπιστώσουμε ότι και υπάρχει και ένα θεματάκι τώρα εδώ, τα τσιμπάω πλέον όλα αυτά. Πάμε να κάνουμε τις αλλαγές γιατί η λειτουργικότητα είναι βασικά η ίδια. Δηλαδή έχουμε ένα submenu το οποίο είναι το delete και τώρα εδώ πέρα έχουμε δύο βασικές ενέργειες. Πάλι ότι κάνω delete το pupil και θα ψάχνω με βάση το ID. Και η δεύτερη ενέργεια θα είναι το delete pupil και αμέσως μετά θα ψάχνω με το surname, εντάξει. Οπότε βάζει αυτό στην επιλογή του, θα αλλάξω λίγο και τα ονόματα των μεταβλητών για να αντικατοπτρίζουν καλύτερα τις ενέργειες τις οποίες κάνω. Και βέβαια καταλαβαίνω ήδη ότι με βάση το γεγονός ότι ο κώδικας είναι ακριβώς ο ίδιος, αυτό θα έπρεπε κανονικά να κάτσω να σκεφτώ λιγάκι για το πώς θα το συμμαζέψω σε μια συναρτησούλα, εντάξει. Αν μπορώ δηλαδή να το συμμαζέψω, όταν επαναλαμβάνω κώδικα καταλαβαίνω ότι καλό θα είναι να το έχω συμμαζεμένο αυτό το πράγμα. Ωραία, οπότε διαβάζω που λες αυτό, το αποθηκεύω στην delete choice, ωραία, όλα καλά, και αμέσως μετά αν το delete choice είναι ίσο με το 1, εντάξει. Αμέσως μετά πηγαίνω και κάνω, του λέω να του δώσει το ID και ψάχνουμε για το ID και αν το βρούμε όλα καλά και δεν έχουμε δηλαδή κάποια τροποποίηση εδώ πέρα. Αν το update choice είναι 2 τότε το surname θα είναι να μας δώσει το επώνυμο, θα κάνει mat pupils, θα κάνει τις εκτυπώσεις, δεν βλέπω καμία διαφορά.
αμέσως μετά τυπώνουμε, του λέμε να δώσει το και τέλος πάντων στο τέλος έχουμε βρει το pupil το οποίο πρόκειται να διαγράψουμε, εντάξει. Άρα λοιπόν τώρα θα κάνουμε τη διαγραφή στο σημείο αυτό εδώ και αυτό το οποίο θα κάνουμε θα είναι το εξής. Θα καλέσουμε τη συναρτησούλα μας και θα βάλουμε σαν όρισμα ποιο, το ID του συγκεκριμένου pupil. Άρα λοιπόν αφού το pupil θα του βάλω σαν, από το λεξικό του pupil θα πάρω το ID και θα το διοχετεύσω σαν όρισμα και έτσι θα γίνει κανονικά η διαγραφή. Αυτός είναι ο κώδικας, δεν είχε όπως βλέπεις μεγάλες τροποποίησεις σε σχέση με το update. Να το τρέξουμε και λιγάκι να δούμε ότι όλα πάνε καλά. Έτσι, και να πάμε να κάνουμε λίγο τις εκτυπώσεις μας για να θυμηθούμε λίγο τα δεδομένα. Έχω αυτό εδώ, ωραία, να πάω και να διαγράψω ας πούμε το John Wick, να κάνω delete και θα ψάξω με το ID, θα δώσω το ID του νομίζω ήταν το 1003, κάνει τη διαγραφή για να δούμε εκτύπωση και πράγματι έχει φύγει από το προσκήνιο. Και πάμε τώρα να κάνουμε και τη διαγραφή με βάση το επώνυμο, εντάξει. Οπότε διαλέγω delete pupil, αμέσως μετά να του βάλω ότι ψάχνουμε το επώνυμο. Οπ, εδώ κάποιο λάθος έχω, ναι, δεν έχω φτιάξει ένα update ζωή σε κάποιο σημείο. Για να δούμε, ναι, εδώ έχεις δίκιο, να το διορθώσω λίγο. Κάνω το delete ζωή λοιπόν εδώ. Πάμε πάλι από την αρχή, οπότε του κάνω delete pupil, ψάχνω με το επώνυμο, βάζω το επώνυμο ότι είναι του Wick και τώρα το έχει σβήσει αυτό κανονικά και βλέπω ότι να τυπώσει τους πάντες και πράγματι έχει γίνει η διαγραφή, εντάξει. Μπορείς να κάνεις και τον έλεγχο και εσύ αναφορικά με το αν δουλεύει καλά και αν έχουμε κάποια συνωνυμία, εντάξει. Ο κώδικας είναι ο ίδιος βέβαια, τον έχουμε debugged για την προηγούμενη φορά. Και στο σημείο αυτό λοιπόν βάζουμε μία άνω τελεία, γιατί τώρα θα μπουν στα επόμενα μαθήματα δύο σημαντικές έννοιες οι οποίες θα μας βοηθήσουν. Πρώτον τα modules όπου θα οργανώσουμε καλύτερα τις συναρτήσεις μας για να μην είναι όλες πεταμένες σε μια μεριά και να τις οργανώσουμε σε διαφορετικά αρχεία, γιατί το πρόγραμμα αρχίζει και μεγαλώνει επικίνδυνα όπως βλέπεις. Και το δεύτερο κομμάτι το οποίο θα μάθουμε θα είναι τα αρχεία και επιτέλους θα μπορούμε να αποθηκεύσουμε τις αλλαγές τις οποίες κάνουμε ώστε να τις έχουμε και την επόμενη φορά. Αυτά όσον αφορά τα επόμενα μαθήματα ή στο επανειδήν στο επόμενο μάθημα.